τέχνη, ομορφιά, φαντασία, φερμητισμός, δημιουργία. Θεωρώ ότι αυτή ειδικά η έκθεση, όπως θα δείτε, γιατί έχει πολλά στοιχεία το λαϊκό πολιτισμό και την παραδοσιακή κληρονομιά της Ρωσίας, δίνει μια πολύ μεγάλη εικόνα, μια πολύ μεγάλη ανάσα, μια πολύ μεγάλη πνοή σε αυτό το χώρο, που είναι ένας χώρος αφιερωμένος στον πολιτισμό και στους ανθρώπους του. Είναι ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεράκι και είμαστε εδώ, ίσως η πιο σημαντική έκθεση που πέρασε ποτέ από την Αθήνα, μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις, και έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ανατόλη Πάλιν και θα ήθελα να τον καλέσω δίπλα μου εδώ, να τον χειροκροτήσουμε. Принимал участие в постановке этой выставки, потому что здесь действительно произошло какое-то слияние интереса к самому материалу выставки, и люди отдали свою энергию и свое понимание искусства, потому что, в общем-то, народное искусство – это лучший проповедник, потому что независимо ни от чего люди узнают друг друга в народном искусстве из других стран. Здесь не нужны переводчики. И также не нужны переводчики, фактически, если вы будете смотреть эту выставку. Вот. Большое спасибо за помощь, прежде всего председателю Янису Мароникису и всем-всем людям Янису, который поставил эту выставку, замечательный дизайнер, он понял суть материала. Вот. И рабочие, и большая благодарность Ксенофонту Мамрикису, который быстро понял смысл и организовал быстрое проведение этой выставки. Такие выставки, знаете, невозможно сделать за 3-4 дня. Ο κύριος Ανατόλη Πάλιν χαίρεται πάλι και πάλι ότι είναι εδώ κοντά μας. Ευχαριστεί όλους που βοηθήσανε σε αυτή την έκθεση, τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Μαρονίτη, τον Γιάννη του Ναβελικάκη που πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβε πώς πρέπει να κάνει το design της έκθεσης. Εμένα με ευχαρίστηση γιατί κατάλαβε τι σημαίνει αυτή η έκθεση, αυτή η συλλογή. Και σε 2-3 μέρες τις στήσαμε εδώ όλοι μαζί, γιατί αυτές οι εκθέσεις δεν στείλουν τόσο γρήγορα. Αλλά το κυριότερο που θέλω να σημειώσω, κ. Πάλιν, είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται καν να υπάρχει κάποιος μεταφραστής. Η έκθεση είναι τέτοια που γενικά η λαϊκή τέχνη όλων των λαών, είτε Ρωσίας είτε Ελλάδος, δεν χρειάζεται έναν μεταφραστή. Ενώνει τους λαούς και είναι το καλύτερο μέσο να καταλάβει ο ένας πολιτισμός τον άλλον. Και ευχαριστεί πάρα πολύ που ήρθατε και να δείτε την έκθεση με μεγάλη χαρά.